Γεια σε όλους, παιδιά. Σήμερα περίμενα αρκετά αυτή τη μέρα, γιατί είναι ένα βίντεο που έχω πάρει κάτι πράγματα από το τέμου. Αλλά από αυτά εδώ ένα πράγμα με νοιάζει και το περίμενα 2 εβδομάδες να έρθει. Είναι στα χέρια μου, θα το κάνουμε unboxing μαζί, θα δείτε τι είναι. Και το μόνο που θα σας πω είναι ότι με ένα από αυτά εδώ τα αντικείμενα που είχε εδώ μέσα θα γίνουν τρελά pranks. Είσαι σίγουρος? Όταν το είδα στο Temu, ξετρελάθηκα, λέω, εδώ είμαστε. Οι φωτογραφίες στο Temu ήταν αυτές που βλέπετε, οπότε μπορείτε να καταλάβετε τι είδους prank έχω σκεφτεί να κάνω. Έχει έρθει καλοκαίρι, όλοι πηγαίνουν στις παραλίες και όλοι έχουν ένα φόβο. Οι περισσότεροι δεν πάνε στα φαδιά γιατί φοβούνται τους καρχαρίες. Πού να ξέραν όμως ότι πρώτον δεν έχουμε καρχαρίες στην Ελλάδα πολλούς και δεύτερον οι περισσότεροι είναι και άκακοι. Πάμε να δούμε τώρα τι άλλο πήρα πέρα από αυτό. Γιατί πήρα διάφορα πραγματάκια. Ας ξεκινήσουμε με αυτό. Αυτό είναι θήκη για το Vision Pro. Σκοπεύω σε λίγες μέρες να πάρω το Vision Pro. Οπότε θα χρειαστώ μια θήκη. Και είμαι από τους τύπους που πρώτα παίρνουν τη θήκη και μετά το προϊόν. Οπότε ναι, αυτό είναι κάτι χρήσιμο που είχε το Temu. Η τιμή του είναι αυτή που βλέπετε στην οθόνη. Εδώ έχουμε Intelligent Detector for Security Guard. Λοιπόν, το βλέπετε αυτό εδώ το αντικείμενο εδώ. Μπορεί κάποιος να καταλάβει τι είναι αυτό. Το ενεργοποιείς πατώντας ένα κουμπί εδώ πέρα. Λοιπόν, πάμε λίγο μέσα να σας δείξω τι παίζει με αυτό. Λοιπόν, βλέπετε που χρονομετρεί. Όταν φτάσει στο 0, εδώ πέρα απενεργοποιεί όλες τις κάμερες, όλα τα συστήματα ηχογράφησης. Είναι για την ασφάλεια οποιοδήποτε. Πάει και πατώντας ένα κουμπί, κλείνουν όλες τις κάμερες και τα συστήματα που σε ηχογραφούν. Μπορείτε να... Τώρα μου λέει, ας πούμε, ότι εντόπισε πόρτα ανοιχτή. Για να δω, είναι όντως ανοιχτή? Δεν είχε κλείσει καλά. Και τώρα λέει στο σπίτι είναι όλα κομπλέ. Συνδέεται και ουσιαστικά αυτό είναι, κάνει secure την περιοχή. Γενικά δεν ξέρω ακριβώς όλες του τις λειτουργίες. Είχα δει, είχε και πάρα πολλές άλλες από το Temu. Η τιμή του, αν δεν κάνω λάθος, ήταν κάπου στα 30 ευρώ. Παρ' όλα αυτά, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε από το Temu, το παίρνετε πολύ μα πολύ πιο φθηνά. Θα μου πεις πώς το παίρνω πιο φθηνά. Αν δεν έχεις κατεβάσει το Temu στο κινητό σου, τώρα είναι η ευκαιρία σου. Το link που έχω στην περιγραφή. Κατεβάζεις το κινητό σου το Temu, κάνεις ό,τι αγορά θες εντός 30 ημερών, αφού το κατεβάσεις και 30 ημέρες και έχεις 50% έκπτωση. Και το πιο σημαντικό, 100 ευρώ θα πάρεις δωρεπιταγή για να πάρεις ό,τι θες. Τι άλλο έχουμε εδώ? Λοιπόν, εδώ έχουμε πάλι ένα wireless speaker. Το είχα ξαναπάρει και το ξαναγόρασα. Γιατί, παιδιά, είναι ηχιάκι το οποίο και το κολλάς και στέκεται, το βρέχεις και δεν νιώθει τίποτα. Το κολλάτε στο μπάνιο σας, βάζετε να παίζει μουσική και κάνετε μπάνιο. Και αυτό παίζει. Δεν σας νοιάζει αν βραχεί, δεν σας νοιάζει αν λερωθεί, δεν σας νοιάζει αν το κοπανίσετε, γιατί δεν παθαίνει τίποτα. Να πέσει, δεν σας νοιάζει, δεν σπάει, δεν σπάει. Είναι Temu και γάμα, ηχιάκι, που είναι και αδιάβροχο, και έχει βεντούζα, και κάνει 9 ευρώ. Πού θα το βρείτε αυτό? Όλο το zoom είναι σε ένα δέμα τελευταίο που έχει μείνει. Πρωτού όμως πάμε σε αυτό. Και δείτε ότι δεν φεύγει, πόσο καλά έχει βεντούζα. Είδατε, έπεσε και δεν έπαθε τίποτα. Αυτό για να καταλάβετε, εγώ το έχω ξαναπάρει και το ξαναπήρα γιατί θέλω 2. Το πιο σημαντικό απ' όλα είναι να βλέπουμε πόσο αντέχει. Οπότε σήμερα είμαστε στον έκτο όροφο και το πετάω κάτω. Πάμε να δούμε αν επέζησε. Αν και από ό,τι είδα από πάνω, παιδιά, δεν έζησε το εργαλείο. Πίστευσε. Το θέμα είναι, δουλεύει? Το δοκιμάσουμε τώρα. Από εδώ και από εκεί. Κι όμως δουλεύει, παιδιά. Δείτε λίγο από πού έπεσε. Από εκεί. Πάνω, 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 που δεν φαίνεται καν. Παρ' όλα αυτά δουλεύει. Με μία κόλλα πιστεύω είναι εντάξει. Σταματάει κιόλας, λοιπόν, για να δούμε. Και σταματάει. Μια κανονικά δουλεύει, παιδιά. Λοιπόν, θα το αφήσω εδώ. Όποιος θέλει να το πάρει. Είναι σε λίγο άθλια κατάσταση, αλλά δουλεύει. Όποιος είναι από Πάτρα μπορεί να το πάρει ακριβώς από αυτό εδώ το σημείο. Ή μπορείτε να έρχεστε εδώ και να βάζετε μουσική και να χορεύετε. Σαν προϊόν για εμένα προσωπικά είναι ένα τίμιο 9,7 στα 10. Όλη η παραγγελία από το Temu που έκανα έγινε για αυτό το αντικείμενο εδώ. Γι' αυτό εδώ το τηλεκατευθυνόμενο καρχαριάκι. Εξωτερικά φαίνεται πάρα πολύ καλό. Το θέμα είναι στην πράξη. Έχουμε και λέμε. Εδώ έχουμε το τηλεχειριστήριό μας. Μπρος, πίσω, αριστερά, δεξιά και εδώ water spray. Εδώ έχουμε κάποια πραγματάκια, μπαταρίες κτλ. Και εδώ έχουμε το γκαρχαρία μας, τον οποίο πρέπει να συναρμολογήσουμε. Όπου με αυτό το γέλιο που έχει να πέσει. Ωραία.
Μπήκε και έβαλα την ουρά. Ωραία, το άνοιξα. Και εδώ βλέπουμε. Λογικά έχει την υποδοχή για την μπαταρία. Προσεκτικά. Και μετά βάζεις μέσα την μπαταρία μαζί με το καλώδιο της. Και κλείνεις το καπάκι καλά, να μην μπει νερό. Μήπως έχετε μπαταρίες. Αλφα-αλφα. Ναι, τώρα ανάβει το λαμπάκι, οπότε είμαστε κοντά. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να κάνουμε αυτό που όλοι περιμένατε. Να βάλουμε το ψάρι να κολυμπήσει. Διάλεξα να έρθω στην Πάτρα για να γυρίσω αυτό το τέμου βίντεο. Και συγκεκριμένα θέλω να το βάλω να κολυμπήσει εδώ πέρα. Κάθε απόκριες βλέπω κάποιον να βουτάει εδώ μέσα. Μια φορά είδα το Red Dragon να είναι σε μια βάρκα εδώ μέσα. Γενικά εδώ κάθε Πάτρα συμβαίνουν ακραία πράγματα. Τώρα ας πούμε δεν κουνάει, δεν κάνει κάτι. Αλλά αν το βάλω μέσα στο νερό, στη συσκευασία έλεγε πως θα κάνει. Κάτσε να δω που θα το βάλω γιατί είναι και πολύ βρώμικα εδώ. Πω, δείτε πόσο βρώμικα είναι εδώ ρε παιδιά. Δηλαδή δεν το καθαρίζει κανένας αυτό το... Τσιγάρα πετάνε μέσα. Πετάτε ρε παιδιά. Οπ! Πηγαίνει. Πάει. Οκ! Πετάγει νερό. Πάτη σαν τουρμπίνα. Κάνει ότι είναι άνετο μεταξύ. Αλλού του λέω να πάει, αλλού πάει. Κάτσε να πάω να τους βρέξω. Ωπα ρε, τι είναι αυτές οι βρώμες. Θα κάθομαι από μακριά να δούμε αν θα το περάσει κανένας για αληθινό. Και η κάμερα θα είναι κρυφή. Χαμπάρι. Χαμπάρι. Δεν το βλέπουνε. Φίλε, δες, σάρκ. Νομίζω δεν ήταν Ελληνάκι. Τι γέλιο, ε! Εκείνο το σκάφος που έχει να το βάλεις εδώ. Έχει και πιο μεγάλο ή μόνο τέτοιο. Μάλλον μόνο τέτοιο. Τα πιο μεγάλα θα τρομάζουν πολύ. Και αυτό θα... Μα αυτό θα γίνει. Τώρα το μαθαίνω για να βγεις στη θάλασσα. Παναγία μου, καρχαρίας. Έχει εκεί ένα καρχαρία. Καρχαρίας. Ναι, το είδα. Λοιπόν, εγώ που νόμιζα ότι το κάτω συντριβάνι είναι πιο βρώμικο, έκανα λάθος. Αυτό είναι τρεις φορές πιο βρώμικο. Και θα δοκιμάσουμε ο καρχαρία μας να κολυμπήσει εδώ μέσα. Δείτε λίγο πόσο βρώμικα είναι τα νερά τώρα που έρχεται ο καρχαρίας. Ετοιμάζεται ο καρχαρίας μας. Μετά από αυτό το μπανάκι θα είναι έτοιμος να πάει και στη θάλασσα. Ουσιαστικά δεν πάει αριστερά και δεξιά. Έχει ή προς τα δεξιά το... θα κουνήσει το πτερίγιο ή προς τα αριστερά. Παπ, 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 παπ και έτσι πάει ευθεία. Αν κάνεις έτσι πάει από τη μία κατεύθυνση, αριστερή. Τρόμαξαν αυτές, να ξέρετε. Καλό, καλό! Πλησιάστε τον καρχαρία, δεν δαγκώνει. Δεν δαγκώνει, δεν δαγκώνει. Βάλτε ένας που δεν φοβάται το χέρι κοντά του. Μπορεί να δα... Είσαι σίγουρος? Κάτσε να βγάλω αυτό το μπουκαλάκι κάπως από εδώ μέσα γίνεται. Τώρα τον εκπαιδεύω γιατί σε λίγες μέρες θα πάω στη θάλασσα με αυτό. Πάρε, πάρε, δοκίμασέ το, δοκίμασέ το. Να πατάς λίγο το ένα, λίγο το άλλο για να πάει ευθεία. Καλά το κάνει. Αν το έβλεπες στη θάλασσα αυτό δεν θα τρόμαζες. Να είστε καλά παιδιά, σας ευχαριστώ. Πολύ καλά παιδιά αυτά. Ήτανε παιδιά που δεν μπορούν να μιλήσουν. Τους έδωσα λίγο να κάνουν, τους άρεσε. Λοιπόν, τώρα συνεχίζουμε την έρευνά μας. Τα κολυμπάω και όποιος το πάρει χαμπάρι το πήρε. Μου πετάχτηκαν νερά, παιδιά. Παίζει να πάθω μόλυνση τώρα. Μπρο, έχουμε θέμα γιατί έμεινε μέσα τώρα εκεί. Μας έμεινε, παιδιά, από μπαταρία μέσα στη βρώμικη. Τα βρώμικα νερά. Κάτσε πάω στο περίπτερο. Γεια σας. Μήπως έχετε κανένα σκουπόξυλο ή κάτι τέτοιο, γιατί μου έπεσε κάτι μέσα στο συντριβάνι και θέλω κάτι να το τραβήξω. Έχω σκούπα, αλλά θα μου τη βρέξει και μετά εδώ πέρα θα γίνει ολολάσπη. Ναι, ναι, ναι. Ένα ξυλάκι, κάτι. Ναι. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ. Το επιστρέφω σε ένα λεπτό ούτε. Κοιτάνε τον καρχαρία. Μια ζωή περίμενα για αυτή τη στιγμή.
Παλιά μπορούσα να το κάνω, να το φέρνω σβούρες και να το γυρνάω και από την πλάτη μου και να κάνω και τέτοια. Αλλά παλιά αυτά. Βγάλαμε τον Καρχαρία. Λοιπόν, και αφού το κάναμε γι' αυτό, νομίζω πως είμαστε έτοιμοι, τώρα που έμαθα να το χειρίζομαι, να βγούμε στη θάλασσα. Αυτό το prank δεν ξέρω πώς θα πάει, αλλά το σίγουρο είναι ότι θα έχει άπειρο γέλιο. Λοιπόν, είμαστε στη λίμνη της Βουλιαγμένης εδώ, όπως μπορείτε να δείτε. Επέλεξα λίμνη καλύτερα γιατί έχει και πιο πολύ κόσμο μαζεμένο, αλλά και δεν έχει καθόλου κύμα. Και ήρθε η ώρα να δοκιμάσουμε το καρχαριάκι. Θα κολυμπήσουμε παντού, θα δούμε το reaction του κόσμου και πώς θα συμπεριφερόντουσαν αν έβλεπαν ένα καρχαρία. Σε έχουνε κοζάρι ήδη, να ξέρεις. Ένας. Ένας εκεί πέρα ξένος. Λοιπόν, τώρα θα κάνω με το καρχαριάκι και να δούμε αντιδράσεις. Θα δώσω αυτούς πίσω μου. Σε μικρή λίγη. Δεν πάει νομίζω, μέχρι εκεί. Πρέπει να τρομάξουμε κάτι. Εγώ λέω να το πάρεις πριν τελειώσει η μπαταρία. Να το πας σιγά σιγά κρυάκι με το χέρι σου, να το σπρώχνεις από πίσω σου έτσι, να το κρατάς. Να το καταλάβουν και να πας εκεί, σε εκείνη εκεί, που κάθεται. Και να το πας να είσαι εσύ στον τοίχο δίπλα και να το περάσεις έτσι. Κολυμπήσαμε 10 στα 10 από το τέμο αυτό το αντικείμενο. Το καλύτερο πράγμα που έχω πάρει από το τέμο μέχρι σήμερα είναι αυτό. Καλύτερο με διαφορά. Ακόμα πάει έτσι. Πολύ καλό. Το καλύτερο πράγμα που πήρα. Εκείνος ο πατέρας μέσα ρώταγε από πού το πήρα για να το πάρει δώρο στο παιδί του στα γενέθλιά του. Και του είπα από το τέμο. Πόσο μου λέει, κάνω 200. Όχι, 30 ευρώ του λέω. Πραγματικά ό,τι καλύτερο. Αλήθεια. Πρέπει το κείμενο ψηλά στον αέρα. Περίμενε ακόμα. Λοιπόν, ας ελπίσουμε ότι δεν θα σπάσει γιατί το θέλω. Είναι το καλύτερο πράγμα που έχω πάρει. Είναι δύο κομμάτια. Αποσυναρμολογήθηκα. Τώρα πάει.
του κόμπου από κάτω. Επιβίωσε, ζει κανονικά το καρκαριάκι εδώ πέρα. Και αυτό είναι αδιάβροχο. Ό,τι καλύτερο, παιδιά. Όντως, 10 στα 10. Θα αφήσω link κάτω στην περιγραφή. Όποιος θέλει να πάρει 100 ευρώ δωρεάν επιταγή από το Τέμου και 50% έκπτωση σε όλα τα προϊόντα. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Για να κερδίσετε αυτό τον καρχαρία το συγκεκριμένο, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μπείτε στο Τέμου, να το κατεβάσετε, να γράψετε τον κωδικό αυτόν ακριβώς που βλέπετε από πάνω μου στην αναζήτηση. Και έτσι παίρνετε και 100 ευρώ και 50 ευρώ δωρεάν. Και μπορεί να τύχεις και αυτό εδώ. Γράψε κάτω στα comments το θέλω. Και ένας τυχερός από αυτό εδώ το βίντεο θα επιλεχθεί και θα πάρει τον καρχαρία δώρο. Αυτά τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε να περνάτε καλά.